Λοιπόν, Ερωτοκρίνου Αργυρή λέγομαι, είμαι παθολόγος, επικουρική γιατρός και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και του Σωματείου του Νοσοκομείου. Λοιπόν, σήμερα οργανώνουμε τρία οριστάσει εργασίας οι γιατροί του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Η αφορμή είναι η ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις τρεις παθολογικές κλινικές. Τον τελευταίο 1-1,5 μήνα δουλεύουμε κάτω από συνθήκες οι οποίες σημαίνουν τεράστιο φόρτο δουλειάς. Κλινικές με 25 κλίνες νοσηλεύουν 100 και 120 περιστατικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πληρότητα πάνω από 400% τη στιγμή που οι θέσεις των γιατρών είναι λιγότερο από το 100%. Αυτό, άμα το βάλουμε με απλά μαθηματικά, σημαίνει ότι έχουμε δεκαπλάσιο φόρτο εργασίας από αυτό που ορίζει το ίδιο το κράτος ότι θα έπρεπε να έχουμε. Οι γιατροί δουλεύουν εξωθενωτικά ωράρια, πάνω από το ωράριό τους, πάνω από το τι αντέχουν, και αυτά τα πράγματα δεν είναι ασφαλή ούτε για την υγεία των αρρώστων μας, ούτε για την υγεία των ίδιων των εργαζομένων. Έχουμε κάνει πολλαπλά αιτήματα και στη διοίκηση και στο Υπουργείο και μαζί με τις ενώσεις μας διεκδικούμε εδώ και τώρα μέτρα τα οποία θα φέρουν ξανά την ασφάλεια στο νοσοκομείο μας. Απλά πράγματα. Ζητάμε την αύξηση των οργανικών θέσεων των παθολόγων. Από 30 να γίνουν 50. Είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε βάλει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχει γίνει σε άλλα νοσοκομεία πολλές φορές και θεωρούμε αυτονόητο ότι μπορεί να γίνει αύριο κιόλας στον ίδιο το γεννηματά. Δεν συμφωνούμε με τις απόψεις που λένε ότι θα συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ζήσει τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας μέσα στην πανδημία και δεν υπήρχε καμία απολύτως βοήθεια. Το μόνο που υπήρχε ήταν ο ιδιωτικός τομέας να παίρνει τα λεφτά των εργαζομένων και να μην βοηθάνε ούτε στο ελάχιστο. Με τα ίδια λεφτά που θέλουν να ταΐσουν τα ιδιωτικά, να τα δώσουν να έχουμε προσλήψεις. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Από αύριο ξεκινάμε 3 ώρες επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας μέχρι επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το νοσοκομείο και οι παθολογικές του κλινικές να λειτουργούν με ασφάλεια. Εμείς δεν διακινδυνεύουμε ούτε τη ζωή των αρρώστων μας, ούτε την ασφάλεια των εργαζομένων.